Γεια σας και πάλι. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πιο βρώμικο μέρος ενός πλυντηρίου, κατά τη γνώμη μου. Το πιο βρώμικο μέρος ενός πλυντηρίου είναι το λάστιχο που ενώνει το τύμπανο, δηλαδή το κάτω μέρος του κάδου, με την αντλία που φεύγουν τα νερά. Το έχω ξαναδείξει σε άλλο βίντεο το σημείο εκείνο, πώς είναι. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι το κάτω μέρος του τυμπάνου. Εδώ είναι το λάστιχο, όπως βλέπετε. Αυτή εδώ είναι η σωλήνα που ενώνει το γκάδο μας στην ουσία με το τύμπανο. Εδώ μαζεύονται και λιμιάζουν όλα τα νερά, δηλαδή ακόμα και να τελειώσει το πλυντήριο το πλύσιμο, ακόμα και να τελειώσει, εδώ μέσα μένει νερό. Επίσης μένουν χνούδια από ρούχα τα οποία σαπίζουν και μας βγάζει άσχημη μυρωδιά το πλυντήριο. Ε, μένουν σαπούνια τα οποία δεν έχουν λιώσει, αν δείτε μέσα πώς είναι. Αυτό τώρα είναι σχεδόν καινούριο το πλυντήριο και δεν έχει πολλά. Αν δείτε ένα πενταετίας, το κάνει τη σωλήνα έτσι και ακούγεται μέσα σαν να σπάει, ειδικά όταν έχεις ανοίξει το φίλτρο και έχουν βγει τα νερά και μένει χωρίς νερό, αυτά ξεραίνονται και πιέζοντας έτσι τη σωλήνα, όπως ακούτε, σπάνε και φεύγουνε. Εμά όμω το πλυντήριο είναι μόνιμα μέσα στο νερό. Και αυτό μα βγάζει και άσχημε μυρωδιέ. Οπότε αυτή εδώ η σωλήνα χωράει περίπου μαζί με το μέρο τη αντλία. Δηλαδή μαζί με αυτό εδώ. Μαζί με αυτό εδώ το σημείο. Της Αντ... Εδώ είναι η αντλία. Ενώ είναι η σωλήνα που σα έδειξα. Μαζί με αυτό εδώ το σημείο. Το νερό που χωράνε είναι περίπου μισό λίτρο. Οπότε τι κάνουμε εμείς. Για καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε μια φορά στο τόσο, δηλαδή όταν ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε το πλυντήριο, να ανοίγουμε το φίλτρο, να βγαίνουν τα νερά, να διάζει τα νερά τα βρώμικα, γιατί εδώ μέσα δεν έχει μόνο καθαρά νερά, όταν μείνουν λίγο καιρό γίνονται βρώμικα. Να αδειάζουμε αυτήν εδώ τη σωλήνα, ανοίγοντας το φίλτρο κάτω, όπως έχουμε ξαναδείξει πώς ανοίγει το φίλτρο, φεύγουν τα νερά που κρατάει μέσα η σωλήνα και να ρίξουμε μέσα στον κάδο, σε αυτό εδώ το σημείο, να ρίξουμε μισό λίτρο νερό, το οποίο έχουμε προσθέσει ξύδι, λευκό ξύδι. Και η σωλήνα μας μέσα εδώ, να μείνει γεμάτη με νερό και ξύδι. Να μην μείνει με το βρώμικο νερό. Ε, το καλύτερο από όλα θα ήταν να ρίξουμε ζεστό νερό ώστε να μαλακώνουν αυτά και με το που θα ξεκινήσουμε το πλυντήριό μας να το βάλουμε να κάνει αποστράγγιση, να φύγουν και μετά να βάλουμε πλύση είναι λίγο δύσκολο έτσι όπως ακούγεται αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου δύσκολο ξαναλέω ρίχνουμε ζεστό νερό με ξύδι μέσα ενώ το πλυντήριό μας δεν δουλεύει γεμίζει αυτή εδώ η σωλήνα και το μέρος του φίλτρου με ζεστό νερό και ξίδι. Όταν θα βάλουμε, αυτό σιγά σιγά θα βγάλει τη βρωμιά. Όταν θα βάλουμε μετά πλύση, μπορούμε ή να ανοίξουμε το φίλτρο να φύγουν τα νερά, αυτό το νερό το ζεστό με το ξύδι, μετά από μέρες ας πούμε όταν θα βάλουμε, ή να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα στο πλυντήριο, το οποίο είναι σκέτη αποστράγγιση, δεν έχει ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε σκέτη αποστράκηση, δεν έχει. Μπορούμε να βάλουμε στύψιμο, να πατήσουμε κίνηση και μετά από ένα λεπτό που θα έχει βγάλει τα νερά να το κλείσουμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή και να μην έχει αποστράκηση όπως αυτό εδώ το μοντέλο. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Κάνουμε αυτό και έτσι το πλυντήριό μας σιγά σιγά δεν θα ξεμύρισει με την πρώτη. Σε αυτό το σημείο μένουν χρωμοπαγίδες. Μένουν καλτσάκια, μένουν τα πάντα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα είναι μεγάλο, σε μερικά έχει και αντεπίστροφη βαλβίδα και είναι πολύ πιο εύκολο να σφινώσουν. Μένουν καλτσάκια, μένουν χρωμοπαγίδες, αυτά σιγά σιγά σαπίζουν και μας βγάζει μυρωδιά. Με αυτό το κόλπο που σας έδειξα με το νερό και το ξύδι, δεν θα φύγουν αυτά οι χρωμοπαγίδες αν έχει πιάσει κάτι ή καλτσάκια. Αλλά αν έχει είδους, μικρότερα χνούδια σιγά σιγά θα τα καταπολεμήσει και θα φύγουνε.